προηγούμενη φορά ήταν στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας μαζί με τον κύριο Χρυσοκλέους. Ξέρετε πολύ καλά ότι τουλάχιστον την προηγούμενη περίοδο που νομός βασιφίλου και η Κρήτη ήταν σε πολύ καλά επίπεδα. Τώρα βέβαια λόγω ειδικών κοινωνικών συνθηκών έχει ανατραπεί το κλίμα, διότι δεν σταματάνε τις γάμψεις, τις βαφτίσεις και τις αγκαλίες όλα αυτά, οπότε έχει ανατραπεί το τοπίο και ελπίζουμε. Θα ήθελα να σας βάλω 2-3 θέματα που αφορούν άμεσα από τον Αγίου Πόλο, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ο τουρισμός στην Κρήτη και δεν θα είναι μεγάλο το ξαφό στην Ανατολική Μεσόγειο, ξεκίνησε ο Κοντίνης στον Αγίου Πόλο με το Venus Beach. Το 62 έχουμε δηλαδή μια ζωή 60 χρόνων στον τουρισμό. Και είμαι από τους ανθρώπους που έχω ζήσει στον Αγίου Πόλο και πριν και μετά, παρακολουθώντας όλη αυτή την πορεία 40 χρόνια στην πρώτη γραμμή στα δημοτικά του Νικολάου. Το κύριο ζήτημα που έχω να σας βάλω, πρώτα απ' όλα είναι, αν και δεν θα μείνω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί είναι εδώ η υπεύθυνη της Σχολής Τουρισμού Κρήτης και θα σας τα αναλύσουν. Επιτέλους, από το 1993 που δημιουργήθηκε αυτή η σχολή, παραπέει. Αποφασίζουμε να τη στηρίξουμε ουσιαστικά. Τι θα κάνουμε παρακάτω? Πώς θα λειτουργήσει σωστά, πώς τα παιδιά θα νιώθουν φοιτητές, πώς θα μπορέσουν κάποια στιγμή να καταλάβουν τι επίπεδο σπουδών είναι. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Ο Δήμος στηρίζει όσο μπορεί το κτίριο που συνεργάζονται, είναι δημοτικό. Είχαμε παραχωρήσει στο παρελθόν 10 στρέμματα στο παιδευτικό κάμπους που έχουμε στα Λακόνια, 120 στρέμματα, για να γίνει η σχολή. Δεν έγινε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ας πάρουμε μια απόφαση. Γιατί 200-250 άνθρωποι απολύτως απαραίτητοι για τη λειτουργία του τουρισμού, όχι μόνο σε εμάς, όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, βγαίνουν από εδώ. Χωρίς στελέχη ειδικευμένα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχουμε έρθει και στο Υπουργείο, έχουμε συζητήσει. Υποτίθεται ότι γινόταν κάποια πράγματα πριν περίπου ένα χρόνο, δεν έχει γίνει κάτι. Μια που το λέτε, κύριε Δημαρχέ, πριν από ένα χρόνο στο Υπουργείο Τουρισμού δεν ήμουνα. Σε μένα έχετε έρθει, έχουμε συζητήσει συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ δεν κάνω πράγματα στο πόδι. Απέδειξε η πανδημία, εγκινήσει δηλαδή άλλες χίλιες μέρες στη χώρα το κελπνό ΕΟΔΗ, κινητές μονάδες να κάνουν τέσσερις σε όλη την Ελλάδα, πρότυπο σχέδιο και οργάνωση εμβολιασμού, ψηφιακό και τόποι υπηρεσίες για τους πολίτες μας και τους τουρίστες. Ότι εγώ πράγματα στο πόδι δεν κάνω. Και επειδή πολύ σωστά είπατε, γιατί είστε ευφυείς, καθότι σε πολύ μεγάλη διάρκεια αυτοδιοικητικός και εγώ από την αυτοδιοίκηση ξεκίνησα στο Δήμο της Αθήνας, ούτε καν ως αντιδήμαρχος. Πρόεδρος ενός οργανισμού. Τα πράγματα σχεδιάζονται σωστά και υλοποιούνται. Τα υπόλοιπα είναι λόγια. Το 93 λοιπόν συζητάτε αυτή την ιστορία. Εγώ θα πω συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν και πώς μπορούν να γίνουν αυτά σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μόνο. Πάντως, αν ήταν χρόνος, ήσασταν εσείς υπουργός και ήταν κυρία Ζαχαράκη. Είχαμε έρθει με τη διευθύνη. Τα λόγια χτίζονται, έτσι, αλόνια και λοιπά. Με τα λόγια. Ας πούμε αλήθειες. Να ξέρουμε τι γίνεται. Το κλείνουμε. Άμα θέλετε αλήθειες, μπορούμε να συζητήσουμε τι ποσά έχει πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη τα τελευταία 40 χρόνια από πακέτα ευρωπαϊκά, ελληνικά κλπ. Και τι έχει γίνει σε υποδομές σε αυτό το νομό και σε όλη την Κρήτη γενικώς. Αν θέλει να πούμε αλήθεια. Ευχαρίστω να τα πούμε. Αυτά θα συζητήσουμε. Ευχαρίστω να τα πούμε. Αλλά το θέμα τη ΑΣΤΕΚ δεν έχει καμία σχέση. Όχι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Όλα έχουν σχέση. Καλώς. Τα χρήματα και οι πόροι δεν είναι άπειροι, είναι περασμένοι. Κυρίως έρχονται από τη φορολόγηση των Ευρωπαίων πολιτών και των Ελλήνων πολιτών. Άρα και των Λασιθιωτών, άρα και των Ιρακιωτών, άρα και των Χανιωτών και των από το Ρέθυμνο κλπ. Δεν είναι κάτι που το οποίο έρχεται από το υπερπέραν, το πληρώνει ο ελληνικό λαό. Άρα οφείλουμε να λογοδοτούμε όλοι και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κεντρική πολιτική στιγμή για κάθε ευρώ. Σωστά. Κύριε Υπουργέ, εσύ 40 χρόνια λογοδοτώ στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό λέω. Τα λεφτά που έρχονται στην αυτοδιοίκηση δεν είναι για την εκπαίδευση, δεν είναι για την ΑΣΤΕΚ. Το τι δίνονται τα υπόλοιπα είναι άλλη ιστορία. Εγώ αυτή τη στιγμή σα έβαλα το θέμα τη ΑΣΤΕΚ. Το σπαθίσω, οποίο παραπέει. Και δεν έχει καμία δουλειά για αυτοδιοίκηση. Και γι' αυτό και για όλα θα σα απαντήσω. Και γι' αυτό και λέω. Φυσικά και έχει δουλειά αυτοδιοίκηση. Μα φυσικά και έχει δουλειά αυτοδιοίκηση. Αν αποκτήσουμε προσωπικό. Εάν πιστεύει, κύριε Δήμαρχε, ακούστε, εγώ θα απαντήσω σε όλους. Και έχω όλη την καλή διάθεση. Όπως και την τελευταία φορά που ήρθα στο νομό και θεώρησα ότι όλοι θα καταρρεύσετε από την πανδημία. Δεν θα καταραίει κανένας. Το αντίθετο, μάλλον, είναι να συμβαίνει. Είδα τον τρόπο που χειριστήκαμε την πανδημία να μπραντάρεται η χώρα ως ασφαλής προορισμός και στη φετινή χρονιά που έχει πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης μετά από 80 χρόνια. Πληθωρισμό, ενεργειακή κρίση,
τσούχτρες, ελληνοτουρκικά, πανδημία και όλα τα δεινά, να έχει 92% πληρότητα ο νομός αυτή τη στιγμή. Και να πάει τρένο. Είδα κουραζιερόπλοια απέναντι εδώ. Υπουργέ, μα... Και βλέπω σεζόν που ξεκίνησε από την κουραζιέρα από τον Μάρτι και θα τελειώσει το Δεκέμβρη. Άρα, άλλα τα λόγια και άλλα αυτά τα οποία πραγματικά γίνονται. Άρα λοιπόν, εδώ προφανώς δεν είναι υπερτοπικό το θέμα πλέον των σχολών και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όταν στο Παρίσι υπάρχει ένας ειδικευμένος και τρεις στεαζέρ σε κάθε ξενοδοχείο που θα βγάλουν άκρη. Άρα δεν είναι θέμα για τοπική κατανάλωση. Και σε καμία των περιπτώσεων, κύριε Δήμαρχε, εγώ το αντίθετο θέλω να πω. Εγώ από χωριό, για να συνοηθούμε. Έτσι, μπράβο. Και τιμώ την αυτοδιοίκηση, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Και έχετε carte blanche εσείς, ο Δήμαρχος και όποιος θέλει, ειδικά από τις ακριτικές μας περιοχές και τις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, όποτε θέλετε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, non-stop, τους ελεύθερους έχουμε ξεχάσει. Εδώ με τους γενικούς γραμματείς και τους πρώην και τους νυν και τους υπεάρχες, τι σημαίνει κάθομαι και μια μέρα, ας πούμε, και παίρνω ανάσα. Όποτε θέλετε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για ό,τι θέμα θέλετε. Αν κάποιοι. Μου μιλάω για τον εαυτό μου. Τι να κάνω τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό. Έτσι. Αλλά στον τόνο αυτό θα μιλάμε. Στον τόνο αυτό, ο οποίος είναι τόνο συνεργασίας. Και τόνος αλληλοσεβασμού. Εγώ τα δέχομαι όλα να τα ακούσω, για το, όχι από το 93 που πήγαν σχολείο, από το 73, από το 94 που γεννήθηκα, αν θέλετε. Αλλά να λέμε πράγματα τα οποία είναι στην πράξη που μπορούν να υποστηριχθούν. Και για την εκπαίδευση, και για όλα. Συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Δήμαρχε. Δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει αυτή η σχετική ένταση. Εντάξει, γιατί βάλω. Απλά έπρεπε να βγει ένα θέμα που δεν έχει σχέση με την αυτοδιοίκηση. Επιμένω, παρότι η αυτοδιοίκηση εδώ, ο Δήμος Αγιωνικών, διαχρονικά, όχι μόνο στις μέρες μου, στηρίζει αυτή την ιστορία και πληρώνει. Ενώ δεν εισπράττει λεφτά για αυτή την ιστορία και καλά κάνει και πληρώνει, γιατί αφορά τους δημότες του. Το ζήτημα είναι να ξεκαθαρίσει το θέμα της σχολής. Όταν ήρθαμε και ζητήσαμε τα παιδιά που είναι εκεί να παίρνουν πάσο, για να μπορούν να μετακινούνται από το Ηράκλειο, από την Αθήνα που είναι εδώ και δεν το έχουν ακόμα, θεωρώ ότι δεν έχει σχέση με την Τουρκία. Εγώ θεωρώ, κύριε Δήμαρχε, ότι ένας αυτοδιοικητικός, του οποίου ο Δήμος ξεκινάει πρώτα απ' όλα την πρωτογενή παραγωγή, θα πρέπει να ξεκινήσει λέγοντας ένα ευχαριστώ. Γιατί στην πρωτογενή παραγωγή ο κύριος Βασιλικός, που είναι το επιμελητήριο σε όλη την Ελλάδα και κάνει τις μετρήσεις αυτή τη στιγμή σε 780 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, βρήκε ότι 88% ελληνικών προϊόντων χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις τουριστικές σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν η πρωτογενής παραγωγή που εσείς στο Δήμο σας έχετε κατά κύριο λόγο και είναι η βασική πηγή κίνησης και οικονομίας, απορροφώνται από το τουριστικό προϊόν. Εσείς μου το είπατε. Άρα λοιπόν πάμε λοιπόν πρωτογενής παραγωγή πρώτο. Δεύτερο, εμπορικός κόσμος, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και ο εμπορικός κόσμος στη χώρα κατά κύριο λόγο δουλεύουν και γίνονται μέσα από τον τουρισμό, άρα πρωτογενής παραγωγή μέσα από τον τουρισμό. Εμπορικός κόσμος μέσα από τον τουρισμό, η κατασκευή που εννοούνται επαγγέλματα, οι 8 ή 10 επενδύσεις στην Κρήτη είναι τουριστικές επενδύσεις και τα νέα υποδομής που γίνονται είναι από τον τουρισμό. Και πριν από 2 χρόνια ξαφνικά κλείσαμε λόγω της πανδημίας. Και είχαμε 0. Και δεν πέταναν και αεροπλάνα και ήταν κλειστός ο ξενοδοχειακός κλάδος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στήριξε ισχυρά οριζοντίως τους πάντες, δώσε 44 δις. Ο πρωθυπουργός της χώρας, σε εργαζόμενους, πολίτες, επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, μέσα στην πανδημία και άλλα 10 δις τώρα για την ενέργεια. Άρα λοιπόν, εγώ θα ξεκινούσα έχοντας φιλοξενούμε με εμένα, αν είμαστε στη θέση σας, λέγοντας με όλα αυτά που συμβαίνουν φέτος και όλα αυτά τα δεινά, γιατί το 19 που ήταν η χρονιά ρεκόρ, ήταν μια ανέφελη χρονιά. Να είστε καλά όλοι εσείς του ιδιωτικού τομέα, του δημοσίου, η αυτοδιοίκηση, οι ξενοδόχοι, οι tour operators, οι εργαζόμενοι κλπ. Που μπορούμε να έχουμε αυτή τη σεζόν φέτος και αν ελπίζουμε ότι η μέση ελληνική οικογένεια που εμένα με ενδιαφέρει και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που εμένα με ενδιαφέρουν και οι αγρότες που εμένα με ενδιαφέρουν και οι εργαζόμενοι στον εμπορικό κόσμο που εμένα με ενδιαφέρουν θα έχουν γεμάτη την τσέπη τους το χειμώνα και η χρονιά θα μπορέσει να βγει και με το παραπάνω. Και από αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα από την Ελστάτ την Ευρωπαϊκή, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μέχρι 16% μείωση στις πτήσεις αυτή τη στιγμή τον Ιούνιο και μία χώρα μόνο έχει αύξηση ακόμα, είναι η Ελλάδα. Και τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Ήμουνα στο Ηράκλειο, χθες είπα 17.000 ταξιδιώτες την ημέρα, 27 το Σαββατοκύριακο, 590.000 μέσα στον Ιούνιο.
Ένα γήπεδο την ημέρα έχετε στο νομό Ηρακλείου, 90% πληρώνεται στο νομό Λασιθίου. Άρα λοιπόν, εγώ αν είμαστε στους ΖΕΣ, τα ξεκίναγα πρώτα απ' όλα. Και μετά πήγα και τα λέξα κάτι. Υπουργέ, έχουμε και 5 προβλήματα. Εγώ δεν έβαλα κανένα θέμα από αυτά που βάλατε. Το βλέπω δεν τα βάλατε. Το βλέπω δεν τα βάλατε. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν. Μα παρακάτω θα λέγαμε. Αυτό λέω και εγώ. Εδώ υποτίθεται ότι ήρθατε να μας ακούσετε. Είτε να κάτσουμε να μας τα πείτε ευχαρίστω όπως το θέλετε. Μα σας ακούω, αλλά. Τι σχέση έχουν όλα αυτά που μου είπατε με την ΑΣΕΑ? Δεν έχουν σχέση. Δεν έχει σχέση η πρωτογενή παραγωγή. Δεν έχει σχέση ο εμπορικό κόσμο. Δεν έχει σχέση ο τουριστικό κόσμο. Δεν έχει σχέση η οικονομία εδώ πέρα. Δεν έχει τίποτα σχέση για εσάς. Ας πούμε, έχει σχέση μόνο αυτό που θέλετε να πείτε. Ένα θέμα είναι ότι δεν πήρα από πίσω. Έχετε δίκιο. Να τα αφήσω να καθίσω να σα. Έχετε δίκιο. Το είπατε 5 φορές. Αν θέλετε να καθίσετε, καθίστε. Δεν με απειλείτε. Κανένα δεν απειλείται. Λοιπόν, δεν πέσω το θέμα. Υποτίθεται ότι ήρθατε να μας ακούσετε. Όχι, δεν υποτίθεται. Έχω έρθει 10 φορές έχω έρθει εδώ πέρα. Δεν υποτίθεται να σα ακούσω. Καλώς. Δεν υποτίθεται. Εντάξει, συνεχίστε. Δεν υποτίθεται να συνεχίσετε. Μπορώ να συνεχίσω. Φυσικά. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι αυτό, το αντιμετωπίσατε όπως νομίζετε πολύ καλά. Ζήτημα σε σχέση με τον τουρισμό είναι η ασφάλεια των επισκεπτών μας. Ασφάλεια σημαίνει υγεία και αστυνόμευση. Επισκεφτήκατε νομίζω σήμερα το ιατρείο στο ΣΥΣΥ. Θέλουμε όμως προσωπικό. Υπάρχει στην Ελούντα, θέλουμε προσωπικό. Στο Καλό Χωριό θέλουμε προσωπικό. Είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος Σιτίας και ο Μακρύγιανο. Προσωπικό. Κάτι πρέπει να κάνουμε, διότι δεν μπορεί να αναπτύσσεται μια περιοχή και να μην έχει μια στοιχειώδη γονάδα υγείας, ούτως ώστε ο επισκέπτης να νιώθει ασφαλής. Σχετικό με αυτό έχει να κάνει και με το κέντρο αποκατάστασης στην ΕΑΠΟ, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο κ. Μπαρμπούλης, σαν πρόεδρος του Διαλυνάκη, γνωρίζει πολύ καλά και το παρακολουθεί το θέμα, πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Όλα αυτά θα είναι στοιχεία που θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφαλείας που θέλει να έχει ο επισκέπτης σε έναν τόπο που πάει να επισκεφτεί για να περάσει καλά. Προφανώς και για να περπατήσει ο τουρισμός και στην περιοχή, αφού η Κρήτη είναι ενιαίος τουρισμός, και στην Ευρώπη πουλάμε πρώτα Κρήτη και μετά πουλάμε Χανιά ή Αγιονικόλα ή Ελούντα ή Σύση ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να τελειώσει ο ΒΑΚ. Το έβαλε το θέμα πολύ καλά ο Δήμαρχος Σιτίας. Δεν έχει λογική, κύριε Γενικέ, να αρχίσουμε να ελέγχουμε κυκλοφοριακά κομμάτι-κομμάτι και όχι ενιαία το δρόμο. Γιατί όταν έγινε η Εγνατία, δεν είπαμε από την Αλεξανδρούπολη μέχρι Θεσσαλονίκη, είναι τόσο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κοζάνη, δεν ξέρω πού περνάει, και από την Κοζάνη στην Πρέβεζα είναι τόσο. Έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να βοηθηθεί οριζόντια όλη η περιοχή να εξυπηρετηθούν τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Εδώ δεν διανοείται ο τουρίστας να έρθει στην Κρήτη και να μην πάει στη Σαμαριά ή στο Βάη ή στα Παλάσσαρα. Προφανώς η κυκλοφορία από τη Χερσόνησο μέχρι τα Χανιά είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι από τα Χανιά στο Καστέλι ή από τον Άγιο Νικόλαο στη Στία. Αυτό σημαίνει τι? Ότι δύο πολύ ενδιαφέροντα σημεία της Κρήτης τα αφήνουμε έτσι απ' έξω. Πρέπει ο δρόμος όλος να αντιμετωπιστεί ενιαία και όχι θεματικά. Και όχι μόνο από τους άξονες, αλλά τι γίνεται και με τις κάθετες οδούς και με τον παραλιακό μέτωπο της Νότιας Κρήτης. Κομμάτι βέβαια της εξυπηρέτησης του τουρισμού είναι, όπως είπε η Αντιδήμαρχος Ιεράτητρας, η καθημερινότητα. Για να λειτουργήσει όμως η καθημερινότητα πρέπει, όχι από το δικό σας Υπουργείο, αλλά από το Υπουργείο Εσωτερικών, προσωπικό. Δεν θέλουμε άλλα λεφτά. Δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε. Δεν έχουμε ανθρώπους να κάνουμε μελέτες και να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Θέλουμε ανθρώπους να μπορούμε να πάρουμε στην καθαριότητα. Ο Δήμος Αγίου είναι χωρίς έναν εργάτη, χωρίς έναν τεχνίτη, για να μπορέσει να φτιάξει μια λακκούβα. Και έχω συνέχεια τους επιχειρηματίες και σωστά και γκρινιάζουν γιατί το κάγκελο είναι έτσι, γιατί η λακκούβα δεν φτιάχνει. Πώς? Πρέπει να κάνουμε εργολαβία, δηλαδή γνωστή ιστορία, μελέτη, ιστορία και αυτά. Θα πρέπει να βρούμε ευέλικτες διαδικασίες. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να μην έχει τη δυνατότητα να διαθέσει ετησίως 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ. Δεν θέλω περισσότερα. Δεν θέλουμε περισσότερα. Με διαδικασία απολογιστικών, με τιμολόγιο. Το τιμολόγιο είναι επίσημο έγγραφο. Να έχω τη δυνατότητα σε μια θεομηνία ή έσπασε η σωλήνα, να μπορώ να πω στον τάδε, αν θέλετε, κομματουργό, έλα σκάψε και δύο εργάτες φτιάχτε το να σας πληρώσω. Δεν γίνεται να λειτουργήσουμε έτσι. Έχουμε λεφτά. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Αλλά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα αυτά που έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 25 εκατομμύρια στον αέρα στο Δήμο και έχω 3 ανθρώπους στην τεχνική υπηρεσία. Πώς θα προχωρήσουν αυτά τα πράγματα?
οι αναπτυξιακές εταιρείες κρεμαστήκανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Άρα δεν έχουμε δυνατότητα στήριξης προσωπικού, παρά μόνο τεχνικού. Μα δεν μου χρειάζεται μόνο τεχνικό. Είμαι και στο μηνυστήριο. Με την κινητικότητα μας πήγαν 6 άνθρωποι από το μηνυστήριο. 2 ανθρώπους έχω για να κόβω τιμολόγια. Ακόμα τώρα κόβω το Φλεβάρι. Δηλαδή τα λεφτά κάθονται στις τράπεζες. Να πω ότι δεν είχα λεφτά. Αυτή η καθημερινότητα είναι τραγική. Βοηθήστε στις διαδικασίες. Δεν είναι δυνατόν να δημοκρατώ ένα έργο και να υπογράφω σύμβαση μετά από 6 μήνες. Άμα το κάνετε 6 μήνες, πέστε μας πώς το κάνω εγώ. Από 10 μήνες και πάνω. Έναν ολόκληρο χρόνο τα λεφτά στην τράπεζα. Και οι ανάγκες τρέχουν. Δηλαδή, βοηθήστε να βοηθήσουμε τον πολίτη. Δεν αρνούμαστε, δεν έχουμε διαδικασίες ο κόσμος, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ότι εγώ για να εξυπηρετήσω τις καταστάσεις σε έναν τουριστικό δήμο, ο οποίος το καλοκαίρι είναι τέρμα, αυτοί οι εργάτες πρέπει να είναι. Και εργάτες καθαριότητας και εργάτες έργων να πάνε να φτιάξουμε τις εκκλησίες, τα πανηγύρια που λέγαμε πρέπει να πάνε. Τούτο εκείνο το άλλο. Πώς. Πρέπει να βρεθούν διαδικασίες εύκολες και εν πάση περιπτώσει εμπιστευτείτε την τοπική αυτοδιοίκηση. Και όποιος από εμάς δεν κάνει καλά τη δουλειά του, στον εισαγγελέα. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί συνέχεια να είμαστε δαχτυλοδοτού και αν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε να προωθηθεί το τουριστικό προϊόν στην πόλη. Προφανώς το ακούτε εσείς, ο άνθρωπος να ακούσει κάποιος άλλος, σας παρακαλώ μεταφέρετε τα γιατί ο στόχος είναι από κάποιους να φτάνουν εκεί πάνω, μήπως κάποια στιγμή προχωρήσουν. Την προηγούμενη περίοδο, θα πω έτσι πολύ καθαρά, με την προηγούμενη σύνθεση του Υπουργείου Εσωτερικών είχαμε κάνει δουλειά. Τώρα έχει κολλήσει και το λέω ορθά κοφτά. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε, πώς θα περπατήσει η δουλειά. Θα αποκτήσω άλλον έναν απέναντι, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να παίρνουμε τον Υπουργό και να του λέμε: δώστε μας 4 ανθρώπους, περιμένουμε από πέρυσι. Υποτίθεται οι πίνακες θα ανακοινώνονταν Γενάρη, πήγανε Μάρτι, είμαστε Ιούλιο ακόμα τίποτα. Δεν μας έχουν πει ποια είναι η χρονιά, τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο θα δοθούν. Πώς θέλετε να κάνουμε δουλειά, είμαστε το εξυλαστήριο θύμα χωρίς να θέμε. Και τι σου λέει ο κόσμος: έχεις λεφτά στην τράπεζα. Δεν μπορούσα να αλλάξει τα κάγκελα στον παραλιακό. Ένα λιμενικό ταμείο που έχει 2,5 υπαλλήλους. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα, μόνο τους θα λειτουργήσουν. Συγγνώμη για τον τόνο, αλλά έτσι έρχεται, έχω φτάσει στα όρια μου, θέλοντας να βοηθήσω, γνωρίζοντας πώς να βοηθήσω και δεν μπορώ να τα χέρια μου δεμένα και εμένα και του Γιώργη και του καθενός. Και του άλλου, του περιφερειάς και του περιφερειάς. Βοηθήστε στις διαδικασίες. Διευκολύνετε τα πράγματα για να κάνουμε δουλειά για τον κόσμο που περιμένει από εμάς και δεν έχουμε δυνατότητα. Ευχαριστώ και συγγνώμη, μια δουλειά.